Ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπολογίζεται ότι έχει αποσπάσει με απάτες τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια από πολίτες των Βορείων Προαστίων, 38χρονος υποψήφιος δήμαρχος Αγίας Παρασκευής. Διότι ο Αλέξανδρος είναι ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα επίμονος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το βάζει κάτω. Καλά κρασιά. Πρέπει να συνεχίσεις όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει αυτό το διάστημα. Στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023, ο 38χρονος ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αγίας Παρασκευής. Ωστόσο, έχασε την έδρα του καθώς την ημέρα της ορκομοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, πολίτες της Αγίας Παρασκευής, οι οποίοι του καταδίωκαν ήδη με μηνύσεις για απάτες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε βάρος τους, μπλόκαραν την είσοδο και δεν του επέτρεψαν να μπει στο κτίριο να ορκιστεί. Καλά τον κάνανε! Ο Αλέξανδρος όμως είναι εδώ και προσπαθεί και επιμένει. Άντε σαν διάλογο. Και εγώ γι' αυτό είμαι δίπλα του. Είμαι δίπλα του. Διότι ξέρω ότι αυτή την επιμονή, όταν εκλεγεί δήμαρχος, θα τη δείξει και για να λύσει επίμονα τα προβλήματα της δικής σας πόλης. Κατάντια, με συγχωρείτε. Ναι. Και να σας πω και το εξής, ότι όταν κάποια στιγμή του είχα πει ότι θα απευθυνθώ σε δικηγόρο και θα τον στείλω στο Ανάπτυξης, μου είπε ότι αν τολμήσω να πω κάτι, θα πω ότι θα πάθω από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τρέπεσαι, ρε! Δεν τρέπεσαι, ρε! Εκεί και να επιμένεις. Αυτό για μένα λοιπόν είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό το οποίο έχει Αλέξανδρος Μοστόγιαννης. Και γι' αυτό είναι ο βασικός λόγος που τον στηρίζω. Τι κάνανε εδώ, ρε! Δεν έχω αμφιβολία ότι με τον Αλέξανδρο Μοστόγιαννη και όλους εσάς θα πάτε την Αγία Παρασκευή. Μια γενιά μπροστά. Τάκ! Ο κύριος αυτός είναι ένας κανονικός απατεώνας. Αγαπητέ κύριε Μοστόγιαννη, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ και να πω ότι να παίρνει παραδείγματα και στην Αγία Παρασκευή. Είμαι τεράστιος πολιτικός, σας λέω. Ότι αν τολμήσω να πω κάτι, θα πω ότι θα πάθω από τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Και εγώ γι' αυτό είμαι δίπλα του. Αντεπερνούμε!